Ξημερώματα 8ης προς 9η Αυγούστου 1823. Οι Τούρκοι, με επικεφαλής τον Μουσταΐ Πασά, σε μια νέα προσπάθεια πλήρους καταστολής της Επανάστασης, έχουν συγκεντρώσει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις στο Καρπενήσι, μετατρεποντάς το σε ένα αχανές στρατόπεδο. Από εκεί, στοχεύουν στην κατάληψη του οχυρωμένου Μεσολογγίου, με την οποία ελπίζουν να καταφέρουν να ελέγξουν αποτελεσματικότερα την επαναστατημένη Ρούμελη. Οι Έλληνες του Μάρκου Μπότσαρη όμως δεν θα επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο αμαχητή. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ο Ιούλιος του 1823 αρχίζει και η επανάσταση στη Ρούμελη καλά κρατεί. Ωστόσο, οι ειδήσεις γύρω από την κάθοδο του Πασά της Σκόδρας από τη Θεσσαλία και του Ομέρ Βριώνη από την Ήπειρο πυκνώνουν και έτσι οι Έλληνες καπεταναίοι σπέβδουν προς υπεράσπιση σημείων κέρια σημασίας. Ο Μάρκος Μπότσαρης, αφού συμφιλώνεται με τους Τζαβελέους, καλεί σε ενότητα όλους τους σουλιώτες. Έτσι, ξεκινά από το Μεσολόγγι με 1250 άντρες, 400 από τους οποίους σουλιώτες, και φτάνει στα τέλη Ιουλίου στο Καρπενήσι. Ο ίδιος αναλαμβάνει τη φύλαξη του μικρού χωριού στα νοτιοδυτικά του Καρπενησίου, ενώ οι Τζαβελέοι μαζί με άλλους οπλαρχηγούς εγκαθίστανται στο απέναντι μεγάλο χωριό, προκειμένου να εμποδίσουν την επέλαση του Μουσταΐ. Ο τελευταίος, με τους περίφημους Σκοδριανούς και άλλους Αλβανούς στρατιώτες, καθώς και με τους γνωστούς Μυρδίτες, που ήταν αλβανικό ρεσίβιο φύλο, απαριθμώντας ένα στράτευμα έως και 10.000 άντρες, φτάνουν από τη Βόρεια Αλβανία στα Τρίκαλα, στις αρχές Ιουλίου. Από εκεί, ζητά από τον Καραϊσκάκη και τον Στορνάρη όχι μόνο να τον προσκυνήσουν, αλλά και να τον ακολουθήσουν. Έτσι, αφού παρέρχεται η ορισμένη 15ημέρη προθεσμία που τους έδωσε, δίχως απάντηση, χωρίζει το στράτευμά του σε τρία σώματα. Το πρώτο σώμα, υπό τον Σούλτσα Κόρτσα, στέλνεται εναντίον του Στορνάρη. Το δεύτερο, οδηγούμενο από τον ίδιο τον Μουσταΐ, περνάει τις οχυρές θέσεις, Παλούκια και Τατάρνα και φτάνει στα νότια του Αρματολικιού των Αγράφων, χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Ο επικεφαλής του Αρματολικιού, Καραϊσκάκης, όντας βαριά άρρωστος και μην έχοντας την υποστήριξη των άλλων καπεταναίων αλλά και των πρωτοπαλίκαρών του, αποσύρεται στο μοναστήρι του Προυσού για νοσηλεία. Έτσι, το δεύτερο και τρίτο σώμα, που αυτά θα αποτελέσουν τις μετέπειτα δυνάμεις του Μουσταΐ, στρατοπεδεύουν στο Καρπενήσι. Αρχικά, φτάνει προφυλακή 5.000 Τουρκαλβανών, πεζών και υπαίων, υπό τον Τζελαλεντίν Μπέι, στρατοπεδεύοντας στη θέση Κεφαλόβρισο. Οι Τούρκοι, συγκεντρωμένοι πλέον στο Καρπενήσι, επιδίδονται σε σειρά εχθροπραξιών, πυρπολήσεις ναών και μοναστηριών, λαιλασίες, επιδρομές χωριών, σφαγές και πληθώρα αποτρόπαιων πράξεων κατά των Ελλήνων. Ο Μπότσαρης, αναλογιζόμενος στον τεράστια αριθμητικά τουρκικό στρατό, καταλαβαίνει πως μία ανοιχτή αναμέτρηση δεν θα ευδοκιμήσει και έτσι καταστρώνει σχέδια ευνηδιαστικής νυχτερινής επίθεσης κατά του εχθρού. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στέλνει στις 7 Αυγούστου στο τουρκικό στρατόπεδο τον ξάδερφό του, Αθανάσιο του Σιαμπότσαρη, τον Κουτσονίκα και τον Μπαϊρακτάρη, έμπιστα παλικάρια, προκειμένου να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως κάτι τέτοιο δεν ήταν ανέφικτο, καθώς η ενδυμασία, η οπλοφορία, το ανάστημα και διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ιδιαίτερα από αυτή των σουλιωτών. Την επόμενη μέρα, ο Μπότσαρης συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο, καλώντας τους οπλαρχηγούς της ευρύτερης περιοχής να το στηρίξουν. Μεταξύ άλλων, ο Ζιγούρης Ζαβέλας, οι Γιολδασέοι, ο Φωτομάρας, ο Ζέρβας, οι Κοντογιανέοι και ο Σιαδήμας καταφθάνουν για να ακούσουν το σχέδιο του Μάρκου, το οποίο έχει ως εξής. Ο σουλιώτης ηγέτης και οι άντρες του θα προσέγγιζαν το κύριο σώμα του εχθρού που βρισκόταν στο Κεφαλόβρισο από τα δυτικά, 5 ώρες μετά τη δύση του ηλίου, εισχωρώντας κρυφά, προκειμένου να πετύχουν ευνηδιασμό και σύγχυση στον εχθρό. Παράλληλα, ο Ζιγούρης Τζαβέλας και οι άλλοι καπεταναίοι με 2.000 άντρες περίπου θα πραγματοποιούσαν επίθεση την ίδια στιγμή από μια κορυφογραμμή του χωριού Άγιος Ανδρέας στη θέση Πλατάνια από ανατολικά. Αν και η όλη προεργασία της επίθεσης γινόταν μυστικά,
δεν έλειψαν οι προδότες οι οποίοι φρόντισαν να ενημερώσουν τον Τούρκο Πασά για τις ελληνικές προθέσεις. Αν και οι Τούρκοι στρατιώτες θορυβούνται, ο Μουσταΐς φροντίζει να τους καθησυχάσει, λέγοντάς τους πως οι Έλληνες δεν θα τολμήσουν να αναμετρηθούν με τον πολυάριθμο στρατό του. Ο αρχηγός των Μυρδιτών, ωστόσο, το Τιπρέγκα, λαμβάνει σοβαρά τα μηνύματα και χτίζει προχώματα. Ξημερώνει 9η Αυγούστου και ο Μπότσαρης, μαζί με 450 σουλιώτες, διεισδύει στο εχθρικό στρατόπεδο, αναζητώντας τις σκηνές αξιωματούχων ώστε το πλήγμα να είναι κέριο. Οι περισσότεροι Τουρκαλβανοί κοιμόντουσαν και οι υπόλοιποι, αμέριμνοι, δεν υποψιάζονται το κακό που τους περιμένει. Οι σουλιώτες ελίσσονται ταχύτατα κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγαρόφωτο, το οποίο φωτίζει τα γυμνά πλέον για τα γάνια τους. Ξαφνικά, τη γαλήνη της νύχτας αναστατώνει σάλπιγγα της επίθεσης. Οι σουλιώτες, αλαλάζοντας ατρελή, μετατρέπουν το στρατόπεδο σε ένα απέραντο ανθρώπινο σφαγείο. Τα σουλιώτικα για τα γάνια, βουτυγμένα πλέον στο αίμα, χορεύουν ρυθμικά στα τουρκικά ουρλιαχτά, τα οποία κατακλείζουν την ατμόσφαιρα. Ο Μπότσαρης αναζητεί με μανία τον επόμενο αξιωματούχο προσφαγή, όταν ένα εχθρικό βόλι τον πετυχαίνει στο μυρό, χωρίς όμως να κάμψει τη μανιασμένη του ορμή. Σε μια στιγμή όμως, όταν ο Μάρκος υψώνει το κεφάλι του πάνω από έναν μαντρότυχο, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν πολλοί εχθροί, δέχεται ένα θανατηφόρο βλήμα στο δεξί του μάτι και πέφτει κατά γης. Το λιοντάρι της Υπήρου κοίταται πια νεκρό. Ο ξάδερφός του, Τούσιας, αρπάζει το άψυχο πλέον σώμα του και το μεταφέρει εκτός στρατοπέδου. Οι πρώτες σιλιαχτίδες λούζουν το στρατόπεδο και το σύνθημα της αποχώρησης σηματοδοτεί το τέλος της μάχης. Μαζί με πληθώρα λαφύρων, οι Έλληνες σέρνουν εχμάλωτο μαζί τους τον Άγο Βασιάρη, διοικητή του στρατοπέδου. Γεμάτη χαρά για τη μεγαλειώδη τους νίκη, απομακρύνονται από το στρατόπεδο όταν αντικρίζουν ένα αναπάντεχο θέαμα. Η χαρά της νίκης μετατρέπεται σε οδύνη και μίσος μπροστά στο σώμα του αρχηγού τους. Με μιας, γονατίζουν τον Άγο Βασιάρη και τον σφάζουν στα πόδια του Μπότσαρη, όπως ορίζουν τα αρχαία πολεμικά έθιμα. Η είδηση για το χαμό του Μάρκου Μπότσαρη ακούγεται σαν στριγκλιά και σχίζει βουνά και λαγκάδια, σπέρνοντας πένθος και μυρολόγια σε όλη την επαναστατημένη Ελλάδα. Εκείνη τη νύχτα, ο Μάρκος μαζί με 60 συντρόφους του πέρασε την πύλη της αιωνιότητας. Οι τουρκικές απώλειες μαζί με τους τραυματίες άγγιξαν τις χίλιες, με το ηθικό των Τούρκων καταρακωμένο από τον τρόμο που έζησαν. Η μάχη του Κεφαλόβρουσου στο Καρπενήσι ήταν, αν μη τι άλλο, επιτυχής. Ωστόσο, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν υπήρχε αδικαιολόγητη καθυστερημένη συμμετοχή του τμήματος από την ανατολική πλευρά. Μόνο ο Κίτσος Τζαβέλας με τους άντρες του ενήργησε όπως όριζε το σχέδιο, πράγμα που αποδείχθηκε σωτήριο για την έκβαση της μάχης. Αν και οι Έλληνες σε αυτή τη μάχη χάσανε ένα υπερπολίτιμο ηγετικό πρόσωπο, εφαρμόζοντας τη μάχη χαρακτηριστικά των σύγχρονων καταδρομών, κατάφερε να πλήξουν βαρύτατα τους Οθωμανούς, προσθέτοντας ακόμα ένα λιθαράκι στην επίτευξη της πολυπόθητης ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας. Ακόμα, μπορείτε να ακολουθήσετε και τις υπόλοιπες σελίδες του καναλιού, όπου θα βρείτε πλούσιο υλικό για γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.